Φίλες και φίλοι του Τρίκαλα Σκορ, καλησπέρα από το Δημοτικό Κλειστό των Τρικάλων, το Κατσιμπίδιο Κλειστό Γυμναστήριο, που σε περίπου 5 λεπτά θα έχουμε το τζάμπολ στο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδος ανάμεσα στα Τρίκαλα Μπάσκετ και την Δόξα Λευκάδας, οι δύο ομάδες που ήδη έχουν πάρει τη θέση τους στο παρκέ. Ένα μάτς που σίγουρα υπάρχει φαβορία, από την άλλη όμως είναι ξεκάθαρο ότι σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις αγώνες κυπέλου ποτέ δεν μπορείς να κάνεις ξεκάθαρα προγνωστικά όσον αφορά την τελική έκβαση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ομάδα των Τρικάλων, η οποία έχει παραταχθεί στο παρκέ. Λίγος τόσο κόσμος αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Εντάξει, είναι και το εργάσιμο της ημέρας που δεν βολεύει. Και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, να αναφερθούμε στους χορηγούς της σημερινής μας μετάδοσης, τους οποίους θα αναφέρουμε κατά διαστήματα έτσι κι αλλιώς, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά για τη στήριξή τους. Στούντιος Κάτσενος στην Οικιάνα, ο φίλος μας ο Χρήστος ο Κάτσενος, φανατικός υποστηρικτής του Τηλικράτη, της Δόξας Λευκάδας και της γενικής ομάδας της Νίκης Λευκάδας. Η Λευκάδα, η οποία έχει την πολυτέλεια φέτος να βλέπει αρκετές ομάδες σε πολύ υψηλό επίπεδο, και θα πούμε στη συνέχεια τι ακριβώς. Τινοτροφικές επιχειρήσεις Μπαλωμένος στα Τρίκαλα, Small Coffee and Space στη Λευκάδα, βιολογικό μέλι Κόζιακας Θάνου, ο γνωστός μπασκετικός ο Κώστας ο Θάνος, Χιόνις Multibrand Fashion Stores στη Λευκάδα και Bricks Cafe στη Λευκάδα. Ευχαριστούμε πολύ θερμά τους χορηγούς, οι ομάδες οι οποίες συνεχίζουν το διασταμάτους. Όπως βλέπετε, 2,5 λεπτά ακόμη θέλουμε για το τζάμπολ, σε ένα παιχνίδι όπου σίγουρα η ομάδα της Δόξας Λευκάδας, η οποία συμμετέχει με επιτυχία φέτος στο πρωτάθλημα της Elite League, όπως λέγεται πλέον η Α2 κατηγορία, είναι μια ομάδα που παίζει σε παραπάνω επίπεδο σε σχέση με τα Τρίκαλα Μπάσκετ, τα οποία όμως είναι μια πολύ δυνατή ομάδα της National League 1 ή πάλι ποτέ Β' Εθνικής, καθώς έχει ξεκινήσει με το απόλυτο και 3-3 έως τώρα στο πρωτάθλημα. Αναμένουμε λοιπόν ένα ιδιαίτερος ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο πιθανώς να έχει και κάποια αμφίροπη έκβαση, καθώς όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, οι αναμετρήσεις κυπέλου συνήθως είναι απρόβλεπτες. Και αυτό το έχουμε δει ούκο λίγες φορές τα τελευταία χρόνια. 1,5 λεπτό ακόμη για το τζάμπολ. Οι δύο ομάδες οι οποίες θα πάνε σε πολύ λίγο στους πάγκους για τις τελευταίες οδηγίες των δύο προπονητών. Και το συνεχεία θα ξεκινήσει το ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του trikalascore.gr, κατόπιν σχετικής άδειας που μας χορήγησε η ομάδα των Τρίκαλα Μπάσκετ και σχετικής άδειας η συνέχεια που λάβαμε και από την ΕΟΚ για την μετάδοση του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες είναι στους πάγκους αυτή τη στιγμή, έχουν μπει στο τελευταίο λεπτό πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Και οι δύο ομάδες που είναι και ιδιαίτερα γνώριμες, καθώς πέρυσι αγωνίστηκαν στην ίδια κατηγορία, στην Β' Εθνική, με την ομάδα των Τρικάλων να κερδίζει και εντός και εκτός έδρας στην Λευκάδα. Ωστόσο, οι Λευκαδίτες ήταν εκείνοι που στο φινάλε πήραν την πολυπόθετη άνοδο για την Α2, ενώ τα Τρίκαλα Μπάσκετ παρέμειναν στη Β' Εθνική. Φέτος έχουμε μια ριζική ανανέωση στο ρόστερ με αρκετούς νεαρούς καλαθοσφαιριστές. Έχει μείνει βέβαια και ένας κορμός έτσι, ποιοτικών παικτών από την περσινή χρονιά, και το ξεκίνημα της χρονιάς είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την ομάδα των Τρικάλων, που ξεκίνησε με το απόλυτο. Έχει 3-3, έχει κάνει και το ρεπό της από το παιχνίδι με την Αναγέννηση Καρδίτσας που δεν κατέρχεται στο πρωτάθλημα. Οπότε σίγουρα οι άνθρωποι των Τρικάλων έχουν το δικαίωμα να χαμογελούν για την παρουσία της ομάδας τους. Φυσικά και στη Λευκάδα το κλίμα είναι καλό, καθώς η Δόξα
έχει βρει τα πατήματά της αγωνιστικά, έχει καταφέρει να πετύχει κάποιες σημαντικές επιτυχίες και αποκορύφωμα την νίκη με 20 πόντους διαφορά πέραντι στον ισχυρό Πανιόνιο. Οι δύο ομάδες είναι στο κέντρο του γηπέδου για να έχουμε το τζάμπολ σε πολύ λίγο και να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Δόξα Λευκάδας με την επωνυμία Βίκος Κόλλα πλέον, λόγω της συνεργασίας που έχει συνάψει με τη γνωστή εταιρεία, την Βίκος. Όλα έτοιμοι λοιπόν για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Βουλγαρόπουλος, Αναγνωστόπουλος και Βουλγαρόπουλος είναι στο κέντρο για να πηδήξουν για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Και το παιχνίδι ξεκίνησε με την ομάδα των Τρικάλων στην πρώτη κατοχή με τον Πρέκα. Πρέκας ο οποίος θα περάσει για τον Νέση. Η μπάλα στον Μπουργανό. Δεν ήταν εδώ καλή η μετάβαση. Προσπάθησε να κάνει ο Αναγνωστόπουλος προς τον Νέση. Η κατοχή έτσι θα περάσει στην ομάδα της Λευκάδας που θα κατεβάσουν τώρα οι φιλοξενούμενοι την μπάλα. Με το πόδι θα βρει την μπάλα ο παίκτης των Τρικάλων, άρα η κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Επαναφορά με τον Γοργόνη. Ενώ τώρα θα έχουμε την συνέχιση του παιχνιδιού με τον Γοργόνη να επαναφέρει, να αλλάζει με τον Σκουλίδα, αυτός με τον Ερμίδη. Γοργόνης και πάλι θα πάει μέχρι το καλάθι, θα στοχίσει, προσπάθησε να κάνει κάτι εντυπωσιακό ο Βουλγαρόπουλος, αλλά θα στοχίσει. Το κάνουμε και συνέχεια έχουμε το φάουλ το οποίο θα γίνει από τον Ερμίδη για να ανακόψει την προσπάθεια εφνιδιασμού που επιχείρησε ο Μπουργανός. Κατοχή της μπάλας είναι για τα Τρικάλα που έχουν 22 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν την επίθεση. Πρέκας κάνει την τρίπλα, θα βγάλει έξω το σου τριόποντο από τον Μπουργανό, είναι άστοχο το rebound από τον Γοργόνη. Γοργόνης, Βουλγαρόπουλος, Ντόναλτσον σου τριόποντο, θα στοχίσει και αυτός, οι δύο ομάδες αρκετά νευρικά μπαίνουν στο παιχνίδι. Το κλέψιμο εκεί από τον Ερμίδη και το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι από τον Γοργόνη. 0-2 για την ομάδα της Λευκάδας. Και ο διαιτητής έχει δώσει τεχνική ποινή στον πάγκο της Λευκάδας, τον κύριο Καλαμπάκο, αν δεν κάνω λάθος. Τεχνική ποινή δόθηκε, προφανώς για κάποια διαμαρτυρία. Η βολή που θα εκτελεστεί από τον Βαβάτσικο για τους γηπεδούχους. Βαβάτσικος στη γραμμή για την εκτέλεση της βολής από την τεχνική ποινή. Θα ευστοχίσει και θα μειώσει σε 1-2. Και η επαναφορά θα είναι για την ομάδα των Τρικάλων με τον Μπουργανό. Μπουργανός επαναφέρει τον Πρέκα και πάλι Μπουργανός. Άλλαξε με τον Αναγνωστόπουλο. Προσπάθεια τώρα με τον Βαβάτσικο. Βαβάτσικος για τον Νέση. Ο Νέσης θα κάνει το jump shoot και θα ευστοχίσει. 3-2 μπροστά τα Τρίκαλα και χειροκροτήματα από τους θεατές που είναι στην κερκίδα. Γοργόνης τώρα. Βουλγαρόπουλος. Ντόναλτσον, Βουλγαρόπουλος, πέρασε μια ωραία σύστηση, μπερδεύτηκε εκεί όμως ο Σκουλίδας και έτσι η μπάλα θα περάσει έξω από την τελική γραμμή. Η κατοχή είναι και πάλι για τα Τρίκαλα μπάσκετ, 8 και 15 για το τέλος της πρώτης
περίοδου 3-2 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Βαβάτσικος, το jump shoot από τον Αναγνωστόπουλο είναι εύστοχο, 5-2 τα Τρίκαλα. Ξεκινούν με πλεονέκτημα 3 πόντων. Ντόναλτσον, Ερμίδης. Ερμίδης είναι καλά κλειστένος εκεί. Η μπάλα θα πάει στη γωνία. Το σούτ 3 πόντων από τον Ντόναλτσον θα ευστοχίσει. 5-5. Πολύ γρήγορο ρυθμός στο παιχνίδι, στα πρώτα αυτά λεπτά. Βαβάτσικος. Τα κοπεί εκεί ο Αναγνωστόπουλος. Και τώρα ο Ερμίδης. Ντόναλτσον. Και το κάρφωμα εντυπωσιακά από τον Βουλγαρόπουλο. Γρήγορη 5 πόντοι για την ομάδα της Λευκάδας. Και 5-7 θα περάσουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Νέσης. Ο Νέσης, ο οποίος εκεί στη γωνία αναζητά στήριγμα, τελικά θα πάρει μόνος την προσπάθεια, θα στοχίσει. Ο Ντόναλτσον θα προλάβει και θα γυρίσει την μπάλα. Ερμίδης. Γοργόνης. Βουργαρόπουλος. Ντόναλτσον. Το σουτ 3 πόντων είναι άστοχο, αλλά μια εντυπωσιακή φάση από τον Βουλγαρόπουλο που θα πει σαν τρέιλερ και θα καρφώσει κάνοντας το 5-9. 6 και 20 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πραγματικά ο Βουλγαρόπουλος είναι επιβλητικός κάτω από τα καλάθια. Ο Ντόναλτσον και πάλι. Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφορούν την μπάλα. Ερμίδης. Ο Ερμίδης για τον Σκουλίδα και πάλι ο Βουλγαρόπουλος, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να το παίξει κάποιος, θα κάνει το 5-11. 9-0 σερί για την ομάδα της Λευκάδας. Βαβάτσικος, σουτ 3 πόντων, άστοχο. Εκεί από τον Πρέκα και τώρα γρήγορη αντεπίθεση και πάλι για την ομάδα της Λευκάδας. Η μπάλα θα φτάσει στον Ντόναλτσον. Αυτός θα βγάλει έξω το σουτ 3 πόντων από τον Σκουλίδα και αυτό μέσα. 5-14. Στο σύν 9 η ομάδα της Λευκάδας και πάμε σε time out, το οποίο καλεί αμέσως ο Χάρης Φόρος. 5 και 20 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου οι φιλοξενούμενοι έχουν διαφορά 9 πόντων. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ μετά το time-out το οποίο κάλεσε ο Χάρης Φόρος, βλέποντας την διαφορά να φτάνει στο σύν 9. 5-14 προηγείται η ομάδα της Λευκάδας, 5-20 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Τρίκαλα τα οποία μπήκαν πιο ζεστά, προηγήθηκαν με 5-3, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι πάτησαν το γκάζι και με κορυφαίο τον Βουλγαρόπουλο κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το 5-14. Σαβές. Νέσης. Το jump shoot είναι άστοχο, το rebound από τον Γοργόνη. Ντόναλτσον. Βουλγαρόπουλος. Το
Φάζει να περάσει την παλιά με το πόδι όμως εκεί. Ο Μπαβάτσικος θα κόψει. Άρα η κατοχή παραμένει στην ομάδα της Λευκάδας. Βουργαρόπουλος. Γοργόνης. Γοργόνης διστάζει να σουτάρει. Θα δώσει στον Ερμίδη. Αυτός πάει μέχρι το καλάθι. Αστοχή θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Βουργαρόπουλος με το ένα χέρι πετάει την μπάλα. Τελικά η μπάλα στην κατοχή των Τρικαλινών. Ο Τσαβές θα δώσει για τον Νέση, ο οποίος θα αστοχίσει εκεί εξ επαφής. Και η Λευκάδα τώρα με τον Ντόναλτσον θα αστοχίσει σε αυτού τριών πόντων. Και συνέχεια θα μπερδευτούν εκεί οι δύο παίκτες των φιλοξενούμενων. Και η κατοχή θα περάσει στην ομάδα των Τρικάλων. Βλέποντας στο παρκέ τον Τσάβε για την ομάδα των Τρικάλων, να πούμε ότι είναι πρώην παίκτης της Λευκάδας, πέρασε και από εκεί ο Τσαβές, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Προσπάθεια με τον Αναγνωστόπουλο, θα στοχίσει. Η κατοχή όμως παραμένει για την ομάδα των Τρικάλων. Αναφορά της μπάλας με τον Τσαβέ. Αμέσως το σουτ τριών πόντων, άστοχο, και τελικά η μπάλα Τρικάλα, όπως λέει ο διοικητής. Άλλα 14 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους, με τον Μπουργανό να επαναφέρει. Αναγνωστόπουλος. Μπουργανός. Αναγνωστόπουλος θα γυρίσει και θα πετύχει ένα παλικαρί στο καλάθι μπροστά από τον στον Βουλγαρόπουλο και θα κάνει το 7, 10, 4, 3 και 40 για το τέλος. Το δεκαλέπτο, Ερμίδης. Γοργόνης, Ερμίδης και πάλι. Το σουτ τριών πόντων είναι άστοχο από τον Γοργόνη. Τσαβές. Τσαβές εκεί θα του γλιστρήσει η μπάλα και θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή για την Λευκάδα. Θα επαναφέρει ο Γοργόνης και θα δώσει στον Ερμίδη. Γοργόνης και πάλι. Ερμίδης. Βουλγαρόπουλος. Μπάλα στη γωνία για το τρίποντο που είναι άστοχο από τον Ευσταθιάδη και γρήγορα τα Τρίκαλα προσπαθούν να βγουν στον εφηβιασμό. Καλάθι και φάουλ από τον Μπαβάτσικο, ο οποίος θα μειώσει σε 9-14 και θα έχει και μία συμπληρωματική βολή προκειμένου να ρίξει την διαφορά στους 4 πόντους. Και ενώ ο κύριος Καλαμπάκος θα βάλει στο παιχνίδι τον Σαχπατζίδη και θα αποσύρει τον Βουλγαρόπουλο. Μία βολή λοιπόν για τον Βαβάτσικο. Το σκορ στο 9-14. Θα στοχίσει ο Βαβάτσικος. Rebound από τον Σκουλίδα. Ερμίδης. Ερμίδης για τον Σταθιάδη. Το σουτ τριών πόντων είναι άστοχο. Προσπάθησε τον επιθετικό rebound. Τελικά ο Τσαβές ήταν αυτός ο οποίος το πήρε. Θα βγάλει για τον Βαβάτσικο. Βαβάτσικος μέχρι το καλάθι. Φάουλ όμως και δύο βολές που θα κερδίσει ο Βαβάτσικος. Θα πάει και πάλι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Το σκορ στο 9-14, 2 και 20 για το
φινάλε της πρώτης περίοδου. Βαβάτσικος θα ευθυνθεί στην πρώτη βολή. Θα μειώσει σε 10-14. Τα Τρίκαλα που ρίχνουν τη διαφορά από τους 9 στους 4 τώρα. Και τώρα στους 3, 11, 14. Να λοιπόν, η ομάδα του Τρικάλων επιστρέφει στο παιχνίδι. Πάμε το time out, το οποίο πήρε ο Χάρης Φόρος. Ερμπίδης. Το φάουλ που θα πάρει από τον Τσαβέ. Και ο Σκαλαμπάκος που τα λέει συνεχώς και στους παίκτες του, κάποιες φορές και σε έντονο ύφος. Ο επιτυχημένος προπονητής της Λευκάδος που την ανέβασε πέρυσι στην Α2 κατηγορία. Ερμίδης. Σουτ 3 πόντων, είναι εύστοχο από τον Γοργόνη. Η Λευκάδα βρίσκει μετά από ώρα καλάθι και κάνει το 11-17. Τελευταίο δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Τσαβές. Μπάλα στον Αναγνωστόπουλο. Αυτός θέλει να γυρίσει. Θα κάνει τελικά βήματα. Θα φορεθεί με βήματα ο παίχτης των Τρικάλων. Κι άλλη αλλαγή από τον κύριο Καλαμπάκο. Ο Ερμπίδης εκτός και στη θέση του ο Κοντούδης. Αναφορά της μπάλας. Κοντούδης. Σε 3 πόντων. Με μία μικρή δόση τύχη στην μπάλα να καταλήξει το καλάθι. Και θα γίνει το 11-20. Εδώ η backdoor πάσα και ένα γρήγορο καλάθι για την ομάδα των Τρικάλων με τον Μπουργανό που θα μειώσει σε 13-20. Σαχμπατζίδης. Το καλάθι που θα πετύχει ο Ευστατιάδης για το 13-22. Βουργανός για τον Νέση. Ο Νέσης θα βγάλει την μπάλα στο Τσαβέ. Αυτό σουτάρει για 3 και θα ευστοχήσει. Κοντά στην πρώην ομάδα του θα κάνει το 16-22 ο Τσαβές. 45 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Εδώ κλέβουν τον Τρικάλων. Τσαβές πάει μέχρι το καλάθι και τελικά με τη βοήθεια και του Βαβάτσικου θα γίνει το 18-22. Τα Τρίκαλα και πάλι ρίχνουν τη διαφορά στους 4 πόντους. 20 δεύτερα ακόμα. Γοργόνης. Χρειάζονται με βήματα εκεί ο Κοντούδης. Η μπάλα είναι και πάλι για τα Τρίκαλα που θα έχουν 14-7 για το τέλος του δεκαλέπτου. Όλος ο χρόνος θα είναι δικός τους για να εκδηλώσουν μία τελευταία επίθεση. Ένα ωραίο ποιοτικά πρώτο δεκάλεπτο που είδαμε και από τις δύο ομάδες θα παίζουν ωραίο μπάσκετ. Τα Τρίκαλα τα οποία παραμένουν μέσα στο παιχνίδι με διαφορά στους 4 πόντους. Τσαβές. Τσαβές με το ένα χέρι θα κάνει το 20-22. Τέλος πρώτο δεκαλέπτου, δεν θα προλάβει να σουτάρει η ομάδα της Λευκάδας. Η διαφορά λοιπόν στο καλάθι. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στους πάγκους και σε περίπου 1-1,5 λεπτό θα έχουμε την συνέχεια του παιχνιδιού. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε τους χορηγούς της μετάδοσης για μια ακόμη φορά. Στούντιος Κάτσενος στην Οικιάνα Λευκάδας. Το φιλαράκι μας εκεί ο Χρήστος ο Κάτσενος. Φανατικός οπαδός όλων των Λευκαδίτικων ομάδων. Τηλετροφικές επιχειρήσεις Μπαλωμένος. Οικογένεια Μπαλωμένου, μια άκρως μπασκετική οικογένεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Small Coffee and Space στην Λευκάδα. Βιολογικό μέλι Κόζια Κατάνου.
Κώστας ο Θάνος και η οικογένειά του. Αυτός και αν είναι εδώ και δεκαετίες από τους μπάσκετ ανθρώπους της πόλης. Χιόνις Multibrand Fashion Store στη Λευκάδα και Bricks Cafe στη Λευκάδα. Ευχαριστούμε και πάλι τους χορηγούς για την μετάδοση. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης. 20-22 με βραχία κεφαλή. Η Δόξα Λευκάδας προηγείται τον Τρίκαλα. Μπάσκετ εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Κατσιμίδου. Στο παιχνίδι το οποίο παρακολουθείτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του tricalascore.gr. Κοντούδης αλλάζει με τον Ευσταθιάδη. Αυτός βρίσκει τον Γοργόνη. Ντόναλτσον. Αλλά 8 δεύτερα για τη Λευκάδα. Δεν θα περάσει η μπάλα. Ο Τσαβές θα κλέψει και γρήγορα τα Τρίκαλα στον εθνιδιασμό. Έχουμε το φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Αναγνωστόπουλος, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για 2 βολές και θα έχει τη δυνατότητα αν ευστοχίσει να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Οδηγίες από το Χάρι Φόρο στους παίκτες του για το που ακριβώς θα αγωνιστούν. Θα χάσει την πρώτη βολή ο Αναγνωστόπουλος, παραμένει το 20-22. Θα βάλει τη δεύτερη, 21-22. Διαφορά στον πόντο. Να λοιπόν, που το παιχνίδι ουσιαστικά ξεκινάει από την αρχή. Τον Ντούδης, η μπάλα έξω, το σουτ. Τριών πόντων είναι εύστοχο από τον Ευσταθιάδη. Απάντηση από την Δόξα Λευκάδας, 21-24. Τελικά πατούσε γραμμή, ήταν δίποντο και όχι τρίποντο το σουτ του Ευσταθιάδη. Η παραφορά της μπάλας τώρα από τον Τσαβέ για τα Τρίκαλα μπάσκετ. Ενώ ο Χάρης Φόρος θα περάσει στο παιχνίδι των Ουάμπα στη θέση του Βαβάτσικου. Τσαβές. Θα περάσει στον Ουάμπα. Ο Ουάμπα γυρίζει προς το καλάθι, θα ποστάρει, θα στοχίσει και έχουμε στη συνέχεια το φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Αναγνωστόπουλος. Κατοχή παραμένει για την ομάδα των Τρικάλων που θα έχει άλλα 14 δευτερόλεπτα. Παναφέρει ο Αναγνωστόπουλος. Τσαβές. Και πάλι με τη μία για τον Αναγνωστόπουλο. Αυτός γυρίζει με το ένα χέρι. Ο Άμπα προσπαθεί για το rebound. Τελικά θα το πάρει ο Σαχπατζίδης και τώρα ο Κοντούδης, ο οποίος πιέζεται, αλλά έχουμε το φάουλ που θα χρεωθεί ο Αργυρούλης, που ωστόσο θα χειροκροτηθεί από τον πάγο για την προσπάθειά του εδώ να κλέψει την μπάλα. Παναφορά με τον Ντόναλτσον. Σταθιάδης και τώρα Γοργόνης. Ντόναλτσον με δύο παίχτες πάνω του. Γοργόνης θα βγάλει για τον Ντόναλτσον. Τρία δεύτερα ακόμη, το σουτ τριών πόντων από τη γωνία και η μπάλα είναι για τα Τρίκαλα.
όπως θα δείξει ο διαιτητής. 8 και 32 ακόμη για το ημίχρονο. Το σκορ 21-24. Εδώ θα κλέψει ο Ντόναλντσον, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα. Θα πάει και μέχρι το καλάθι. Θα στοχίσει εξ επαφής. Ντόναλντσον και πάλι. Δεύτερο εξ επαφής άστοχο σούτ από τον Αμερικανό. Αργυρούλης. Γουάμπα. Αναγνωστόπουλος. Γυρίζει με το ένα χέρι και θα κάνει το 23-24. Να λοιπόν και πάλι στον πόντο το παιχνίδι, το οποίο είναι ντέρμπι μέχρι στιγμής. Αν και φάνηκε εξ αρχής ότι η Λευκάδα θα ξεφύγει στο σκόρ, τα Τρίκαλα μπάντεψαν τη διαφορά και το έχουν κάνει ντέρμπι το μάτς. Το σουτ τριών πόντων άστοχο. Τα Τρίκαλα θα κερδίσουν. Κολότσιος. Αναγνωστόπουλος. Τσαβές. Βγάζει έξω ο Τσαβές τον Αργυρούλη. Σου τριών πόντων από τον Αναγνωστόπουλο. Είναι άστοχο. Το ριμπάω τελικά από τον Ντόναλντσον, ο οποίος προσπαθεί να βγει στον διδιασμό. Τελικά το λάθος εδώ που θα κάνει ο Γρηγόρης, θα του γλιστρήσει η μπάλα. Τσαβές πάει μέχρι το καλάθι. Ήταν δύσκολο εκεί μπροστά στα θηρία της Λευκάδας να σκοράρει. Πολύ γρήγορο παιχνίδι πάντως. Ο Ντούντις. Ντόναλντσον από τη γωνία. Πάλι άστοχος. Και ο Ντούντις. Το jump shoot. Νέο άστοχο σούτ από τη Λευκάδα που δείχνει νευρικότητα σε αυτό το χρονικό σημείο, χάνοντας κάποια πολύ εύκολα καλάθια. Αναγνωστόπουλος. Θα πετάξει την μπάλα με το ένα χέρι ο Κολόσιος και θα βάλει τα Τρίκαλα μπροστά στο σκορ 25-24. 6 και 17 για το ημίχρονο. Ντόναλντσον. Ξανά άστοχος ο Ντόναλντσον. Κολότσιος. Αναγνωστόπουλος μέχρι το καλάθι. Ουάμπα από κοντά. Θα πάρει το rebound ο ίδιος. Θα στοχίσει και αυτός. Τσακπαντζίδης. Σταθιάδης. Ντόναλντσον. Δεν θα βρει ούτε αυτή τη φορά στόχο. Και τώρα τα Τρίκαλα. Από κοντά εκεί ο Αναγνωστόπουλος σαν τρέιλερ. Θα κάνει το 27-24 και αμέσως έχουμε time out που θα καλέσει ο Ντίνος Καλαμπάκος. Καθώς βλέπει ότι το παιχνίδι δεν εξελίσσεται καλά για την ομάδα του. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε λίγο για την προσπάθεια που γίνεται φέτος στην ομάδα των Τρίκαλα Μπάσκετ από τον πρόεδρο τον Κώστα Σκρέτα και όλους τους συνεργάτες του, τους ανθρώπους με τους οποίους την τελευταία διετία κάνουν μια πολύ δυνατή προσπάθεια προκειμένου να φέρουν το τρικαλινό μπάσκετ και πάλι στα σαλόνια. Να δούμε αν φέτος θα είναι η χρονιά για τα Τρίκαλα Μπάσκετ. Με την άλλη, θα πρέπει να εξάρουμε την προσφορά του κυρίου Νησιώτη, του Προέδρου της Δόξας Λευκάδας, ενός νεαρού ανθρώπου ο οποίος πραγματικά έχει καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του στην Α2 κατηγορία με πολύ μεγάλη προσπάθεια και κόπο και φέτος να πραγματοποιεί μια εξαιρετική παρουσία στο πρωτάθλημα της Elite League. Σήμερα πάντως η αλήθεια είναι ότι τα Τρίκαλα μέχρι στιγμής είναι η ομάδα που κλέβει την παράσταση στο παιχνίδι, καθώς προηγείται με 27-24, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-13 στην πρώτη περίοδο, και ενώ θέλουμε ακόμη
5,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Chambers, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι για την ομάδα της Λευκάδας. Ρημίδης. Chambers, Ρημίδης. Donaldson. Chambers από τη γωνία, θα ευστοχίσει. Να που αμέσως με την είσοδο του Chambers βρίσκει ένα μακρινό σούτ η ομάδα της Λευκάδας. Chavez. Βάμπα. Ο Λότσος για τον Βάμπα. Από κοντά αυτός θα χάσει ένα απίθανο καλάθι και τελικά έχουμε εδώ τζάμπολ που θα δοθεί σε αυτή την φάση. Το βελάκι είναι υπέρ των τρικάλων. Και επαναφέρουμε τον Τσαβέ. Τσαβές. Θα βγει τον Ουάμπα, θα του γλιστρήσει μπάλα. Εδώ δεύτερο λάθος από τον Ουάμπα, που λίγο νωρίτερα εξεπαφής έκανε την ευκαιρία να βάλει και πάλι μπροστά στο σκορ την ομάδα των τρικάλων. Αναφορά με τον Ντόναλτσον. Ντόναλτσον πάει μέχρι το καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ και θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Ο Ντόναλτσον, ο οποίος μπήκε ζεστό στην αλήθεια, κατάφερε με ένα τρίποντο να εισοφαρίσει το παιχνίδι και τώρα είναι στη γραμμή των βολών προκειμένου να φέρει και πάλι μπροστά στο σκορ την Δόξα Λευκάδας. Θα βάλει την πρώτη βολή και θα κάνει το 27-28. Θα στοχίσει στην δεύτερη, θα έχουμε επανάληψη καθώς κάποιος παίχτης των τρικάλων φαίνεται ότι μπήκε νωρίτερα. Θα στοχίσει και πάλι στη δεύτερη, επιθετικό rebound και το καλάθι από τον Σαχπατζίδη. 27-30, προβάδισμα τριών πόντων και πάλι για την ομάδα της Λευκάδας. 4-20 για το ημίχρονο. Ουάμπα. Τσαβές. Θα κερδίσει το φάουλο Τσαβές από τον Ντόναλτσον, ο οποίος λέει στον διαιτητή ότι δεν έκανε κάτι. Ωστόσο ο διαιτητής έχει διαφορετική άποψη. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ για την ομάδα της Λευκάδας στη δεύτερη περίοδο. Από το επόμενο φάουλ τα τρίκαλα θα εκτελούν βολές. Σουτ τριόποντο από τον Κολότσο, θα ευστοχίσει. Μεγάλο τρίποντο από τον Κολότσο που θα κάνει το 30-30. Chambers. Σαχπατζίδη. Το λάθος από τον Σαχπατζίδη, θα κερδίσει ο Μπαλόπουλος. Ο νεαρός ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι πριν από λίγο. Ο Μπαλόπουλος δίστασε να σουτάρει, τελικά θα το πάρει. Θα στοχίσει και η μπάλα είναι για την Λευκάδα, όπως θα δείξει ο διαιτητής. Παναφέρουν οι φιλοξενούμενοι. Ντόναλτσον αλλάζει με τον Ερμίδη. Chambers. Βουλγαρόπουλος, ο οποίος μπήκε πάλι στο μάτς. Το τρίποντο το οποίο θα πάρει και θα στοχίσει ο Chambers, αλλά θα πάρει το επιθετικό rebound εκεί ο Σαχπατζίδης.
μια μικρή διακοπή λίγο στο παιχνίδι. Για να καθαριστεί το παρκέ, καθώς όπως δείχνουν εκεί οι παίχτες, υπάρχει ένα σημείο που γλιστράει. Κάποιες οδηγίες από τον πάγκο των Τρικάλων για τους παίχτες, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι ανταποκρίνονται και με το παραπάνω μέχρι στιγμής στις απαιτήσεις αυτού του δύσκολου παιχνιδιού σήμερα. Παίρνει σε μια ομάδα παραπάνω κατηγορίας και σαφώς μεγαλύτερης ποιότητας. Ντόναλτσον. Ο Ερμίδης για τον Τσέιμπερς. Τελευταίο δευτερόλεπτο με τη λήξη του χρόνου το σουτ από κοντά, όμως εκεί ο Βουλγαρόπουλος θα πάρει το rebound και αμέσως θα πετύχει το καλάθι. 30-32. 2.40 για το ημίχρονο. Ουάμπα δοκιμάζει για 3 και θα το βάλει ο Ουάμπα. 33-32. Τα Τρίκαλα μπροστά στον πόντο. Chambers. Η μπάλα στον Ερμίδη. Ο Chambers θα κερδίσει το φάουλ. Αμέσως αλλαγή από τον Χάρη Φόρο, θα αποσύρει τον Αργυρούλη, θα βάλει ξανά τον Μέση στο παιχνίδι και παράλληλα έχουμε time out, το οποίο θα καλέσει αυτή τη φορά ο πάγκος των Τρικάλων. 2 και 13 πριν το τέλος του ημιχρόνου και με το σκορ στο 33-32 υπέρ των Τρικάλων, σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ αμφίροπο και ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν στο παρκέ για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. 33-32 τα Τρίκαλα μπάσκετ προηγούνται της Δόξας Λευκάδας. Επαναλάβουμε το παιχνίδι, μεταδίδεται κατόπιν άδειας που μας έχει παραχωρήσει η διοίκηση των Τρίκαλα μπάσκετ και κατόπιν έγγραφης άδειας που έχουμε λάβει από την ΕΟΚ για την διαδικτυακή κάλυψη της αναμέτρησης. Επαναφορά για τους φιλοξενούμενους με τον Ερμίδη. Ερμίδης, προσπάθεια με τον Τσέιμπερς, ο οποίος θα πιεστεί και θα κάνει βήματα. Έχει πάρα λίγο και να πέσει συνέχεια ο παίχτης της Δόξας. 2 λεπτά ακόμη ακριβώς. 33-32 το προβάδισμα για τα Τρίκαλα μπάσκετ. Τσαβές. Κολότσος. Ουάμπα. Ουάμπα. Νέο σουτ, αυτή τη φορά δεν θα βρει στόχο. Το rebound από τους φιλοξενούμενους. Ντόναλτσον. Το φάουλ το οποίο θα γίνει από τον Ουάμπα επάνω στον Βουλγαρόπουλο. Τέταρτο ομαδικό και για τα Τρίκαλα, όσο έχει και η Λευκάδα, από το επόμενο φάουλ και οι δύο ομάδες εκτελούν βολές. Ερμίδης. Σαχπατζίδης, Ερμίδης. Στο τριών πόντο είναι εύστοχο. 33-35.
1 και 22 ακόμα. Τσαβές. Τσαβές, η μπάλα θα βρει σε πόδι παίχτη της Δόξας. Παναφορά της μπάλας για τους γηπεδούχους που έχουν 14 δευτερόλεπτα. Παναφορά από τον Τσαβέ. Θα στοκίσει ο Νέσης σε ένα κοντινό σουτ. Chambers. Ερμίδης. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Chambers. Chambers θα κάνει βήματα εκεί στην προσπάθειά του να ποστάρει. Μπερδεύτηκε. Έτσι η κατοχή θα περάσει στους παίκτες των Τρικάλων. Οι δύο ομάδες που θα έχουν λογικά από μία επίθεση, ίσως να μείνουν και λίγα δευτερόλεπτα στο φινάλε για μία δεύτερη επίθεση των Τρικάλων, ανάλογα πώς θα εκδηλωθούν. Τσαβές. Φάουλ που θα πάρει ο Τσαβές από τον Ερμίδη, ο οποίος διαμαρτύρεται. Και δύο βολές για τον Τσαβέ, καθώς αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ για την ομάδα της Λευκάδας. Ενώ ο κύριος Καλαμπάκος αποσύρει Ερμίδη και περνάει κοντούδι στο παιχνίδι. Ο Άμπα λοιπόν στη γραμμή των βολών θα βάλει την πρώτη και θα μειώσει σε 34-35. Μέσα και η δεύτερη, 35-35-31. Δευτερόλεπτα ακόμη, άρα θα υπάρξει χρόνος και για τα Τρίκαλα να έχουν μια επίθεση λίγων δευτερολέπτων. Κοντούδης. Πιέζει το Κοντούδης. Τελικά καταφέρουν οι παίκτες της Λευκάδας. Από κοντά εκεί η μπάλα κόλλησε στο ταμπλό. Και θα είναι για την ομάδα οι διαιτητές οι οποίοι συσκέπτονται για λίγα δευτερόλεπτα και θα δώσουν την κατοχή στην ομάδα της Λευκάδας. 20 και 7 για το φινάλε του χρόνου, 35-35. Η Δόξα Λευκάδας θα έχει 14 από τα 20. Παναφορά της μπάλας από τον Ντόναλτσον. Κοντούδης. Σουτ τριών πόντων από τον Ντόναλτσον, είναι εύστοχο. 35-38 και αμέσως το time out. 15 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Επιστροφή για τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα του πρώτου ημιχρόνου που θα είναι όλα για την ομάδα των Τρικάλων. Η Δόξα Λευκάδας, η οποία με το τρίποντο νωρίτερα του Ντόναλτσον προηγείται πλέον με 35-38. Τα Τρίκαλα που θα έχουν την ευκαιρία
σε αυτή την τελευταία επίθεση, είτε να μειώσουν είτε να ισοφαρίσουν το παιχνίδι. Σαβές είναι παραφορά. Δέκα δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Σαβές θέλει να πάρει το screen, πάει back το καλάθι μόνος του. Θα στοχίσει, θα πάρει ο ίδιος το rebound και θα τελειώσει το ημίχρονο. Δεν θα προλάβει ο Τσάβες εκεί να σηκωθεί από κοντά και να σκοράρει. Τέλος ημιχρόνου λοιπόν, Τρίκαλα Μπάσκετ, Δόξα Λευκάδας 35-38, αν μη τι άλλο ένα συναρπαστικό πρώτο ημίχρονο που έχει καθυλώσει όλους όσους βρισκόμαστε εδώ και φυσικά όσους παρακολουθούν το παιχνίδι ζωντανά μέσω του trikalascore.gr. Το δεύτερο ημίχρονο που και αυτό αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τους χορηγούς της μετάδοσης. Studios Κάτσενος στην Οικιάνα Λευκάδας. Ο φίλος μας ο Χρήστος ο Κάτσενος. Πνευματροφικές επιχειρήσεις οικογένειας Μπαλωμένου. Small Coffee and Space στην Λευκάδα. Βιολογικό μέλι, Κόζιακα, Θάνο. Χιόνις, Multibrand Fashion Stores στη Λευκάδα. Και Bricks Cafe στη Λευκάδα. Επιστροφή σε περίπου 10 λεπτά για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.
Ολέντεμπεργκ για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Κατσιμίδου, στο παιχνίδι Κυπέλου Ελλάδος, ανάμεσα στα Τρίκαλα Μπάσκετ και τη Δόξα Λευκάδας. Αποτέλεσμα πρώτη ημιχρόνου 35-38. Έπειτα από ένα παιχνίδι με αρκετές διακυμάνσεις στο σκορ, οι δύο ομάδες να εναλλάσσουν το προβάδισμα και αν μη τι άλλο τα Τρίκαλα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, καθώς έχουν καταφέρει να μείνουν στο παιχνίδι και να το διεκδικούν με αξιώσεις έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Δόξα Λευκάδας. Η επαναφορά της μπάλας για τα Τρίκαλα με τον Μπουργανό. Πρέκας θα κάνει την τρίπλα, Μπουργανός και πάλι Αναγνωστόπουλος. Προσπάθεια με τον Πρέκα. Αναγνωστόπουλος με το ένα χέρι θα πάρει ο ίδιος το rebound. Γυρίζει ο Αναγνωστόπουλος. 8 δευτερόλεπτα ακόμη και θα ευστοχίσει από κοντά. 37-38. Τα Τρίκαλα μπιώνουν στον πόντο και πάλι. Βουλγαρόπουλος. Σκουλίδας. Ο Τζανόπουλος. Ερμίδης τώρα. Το κόψιμο από τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος όμως θα πατήσει εκτός γηπέδου, άρα η κατοχή θα παραμείνει στην ομάδα της Λευκάδας, που θα έχει 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεσή της. Ερμίδης. Θα πάρει το σκρίν ο Ερμίδης. Μπάλα στην γωνία, το σου τριών πόντων. Είναι εύστοχο τελικά, η μπάλα αναπήδησε και κατέληξε στο καλάθι, το τρίποντο από τον Ευσταθιάδη που θα κάνει το 37-41, 8-45 για το τρίτο δεκάλεπτο. Με το ένα χέρι δεν θα μπορέσει και να πατήσει ο Βαβάτζικος. Θα χάσει ένα σχετικά εύκολο καλάθι ο παίκτης των Τρικάλων. Βουλγαρόπουλος. Μπάλα στον Ερμίδη. Και συνέχεια έχουμε την κατοχή υπέρ της Λευκάδας. Ο Νέσης διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Όπως και πετυχαίνει ένα παλικαρί στο καλάθι εκεί. Μειώνει στο καλάθι 39-41. Σκουλίδας. Ερμίδης. Ευστατιάδης, Ερμίδης πάει μέχρι το καλάθι, κερδίζουν τον Τρικάλων με τον Μπουργανό, ο οποίος τώρα έδωσε στον Πρέκα. Αναγνωστόπουλος. Αναγνωστόπουλος θα βγάλει για τον Πρέκα. Αυτός θα κάνει τον τζαμπ σου και θα ισοπαρίσει το παιχνίδι. 41-41, 7,5 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο. Να λοιπόν που βλέπουμε ένα ντέρμπι εδώ στο δημοτικό κλειστό των Τρικάλων. Το φάουλτρο το οποίο θα γίνει επάνω στον Ερμίδη από τον Πρέκα. Και ενώ στο μάτς θα επανέλθει ο Κοντούδης και θα πάρει τη θέση του Ερμίδη. Παραφορά της μπάλας με τον Κοντούδη. Θα βρει τον Ευσταθιάδη. Γοργόνης. Γοργόνης διστάζει. Τελικά θα βγάλει στον Βουλγαρόπουλο. Και πάλι ο Γοργόνης θα κοπεί από τον Αναγνωστόπουλο. Κερδίζει ο Σκουλίδας και η μπάλα στον Βαβάτσικο που θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Νέση όμως. Αναγνωστόπουλος. Μπουργανός. Μπουργανός με το ένα χέρι αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το προβάδισμα των Τρικάλων. 43-41. 6-40. Αμέσως το φάουλ που θα γίνει από τον Μπουργανό για να ανακόψει την
γρήγορη αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Βλέπουμε πραγματικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Η ομάδα των Τρικάλων φυσικά είναι εκείνη που καταφέρνει να κερδίσει το χειροκρότημα όσων έχουν έρθει σήμερα να δούνε το μάτς με την γενική παρουσία της. Εδώ κλέβουν τα Τρίκαλα και φεύγουν στον ευρυδιασμό, το lay-up από τον Μπουργανό και το 45-41. Τα Τρίκαλα που, εάν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά περνούν με 4 πόντους στο σκορ, 6 και 10 για το τρίτο δεκάλεπτο. Στο 3 πόντων εύστοχο από τον Σκουλίδα, 45-44. Ντέρμπι, ένα μεγάλο ντέρμπι κυπέλου. Καθώς ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα δώσει ένα ακόμη παιχνίδι εντός έδρας και συνέχεια, εάν καταφέρει και περάσει, προκρίνεται στο Final 8 της διοργάνωσης. Κάτι που θα συνιστά σίγουρα επιτυχία για την ομάδα που θα μπορέσει να φτάσει εκεί, είτε είναι τα Τρίκαλα είτε είναι η Λευκάδα. Εδώ θα κοπεί ο Νέσης, μπάλα στον Γοργόνη, παίζουν γρήγορα εδώ τον ευνηδιασμό οι φιλοξενούμενοι και με το καλάθι του Ευσταθιάδη θα γίνει το 45-46, ένα γρήγορο 5-0 για την Λευκάδα. Αναγνωστόπουλος. Βαβάτσικος. Αναγνωστόπουλος. Θα πετύχει το καλάθι μπροστά από τον Σαχπατζίδη. 47-46. Αλλά 5. Κλέβει εδώ μεταξύ στην συνέχεια ο Βαβάτσικος από τον Γοργόνη και θα κερδίσει και το φάουλ. Η κατοχή και πάλι για τα Τρίκαλα, τα οποία έχουν προσεγγίσει πάρα πολύ έξυπνα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η άμυνά τους είναι για σεμινάριο μέχρι στιγμής. Έχουν καταφέρει αρκετά κλεψίματα απέναντι στους παίχτες της Λευκάδας. Παναφορά της μπάλας με τον Βαβάτσικο, 4:59 ακόμα. Αναγνωστόπουλος. Θα περάσει για τον Πρέκα. Αναγνωστόπουλος. Βλέπει την μπάλα εκεί ο Κοντούδης. Γοργόνης. Το jump shoot είναι άστοχο από τον Σαχπατζίδη. Παραμένει το 47-46. Πρέκας αλλάζει με τον Νέση. Νέσης για τον Αναγνωστόπουλο. Βαβάτσικος. Δεν θα πετύχει το καλάδι αλλά θα πάρει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή των βολών, έχοντας τη δυνατότητα να διευρύνει το προβάδισμα των Τρικάλων. Κύριος Καλαμπάκος που κάτι λέει εκεί στον διευθυντή της αναμέτρησης, γενικώς από τον πάγκο της Λευκάδας υπάρχει μια κινητικότητα. Βολές τώρα για τον Βαβάτσικο, ο οποίος θα στοχίσει στην πρώτη. Παραμένει το 47-46. Βαβάτσικος θα βάλει τη δεύτερη, 48-46.
4 και 12 για το τρίτο δεκάλεπτο. Ντόναλτσον. Κοντούδης. Σκουλίδας. Τα κοπεί από τον Αναγνωστόπουλο. Τα τρίκαλα θέλουν να βγάλουν γρήγορη αντεπίθεση. Το τρίποντο από τον Βαμπάτσικο είναι άστοχο. Και τώρα Κοντούδης. Σκουλίδας. Αστοχή εξ επαφής ο Σκουλίδας. Ριμπάουντ από τον Αναγνωστόπουλο. Μέσης. Μια μικρή διακοπή και πάλι για να καθαριστεί το παρκέ σε κάποιο σημείο. Άλλα 3,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τα τρίκαλα τα οποία διατηρούν το προβάδισμα με 48-46. Παναφέρει ο Βαμπάτσικος. Μπουργανός, Βαμπάτσικος. Νέσης. Θα αστοχίσει, αλλά θα κρυωθεί με βήματα από τον ρέφερι. Κατοχή για την ομάδα της Λευκάδας. Γοργόνης. Ντόναλτσον. Γοργόνης και τώρα Κοντούδης. Γοργόνης. Θα πάρει το τρίποντο Γοργόνης. Άστοχο rebound από τον Αναγνωστόπουλο. Τρέκας. Αλλάζει με τον Βαμπάτσικο. Ο Βατσικός παίρνει το screen, ο Πρέκας δοκιμάζει για τρεις, είναι άστοχος, επιθετικό. Όχι, δεν θα πάει το rebound ο Αναγνωστόπουλος, ο οποίος εκεί μπερδεύτηκε, νόμιζε ότι η μπάλα θα ήταν για τα τρίκαλα, εάν έβγαινε και την άφησε. Τελικά η κατοχή είναι για την Δόξα Λευκάδας. Ντόναλτσον. Το λέει άπα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι από κοντά, θα κόβεται ο Σαχπατζίδης και το σουτ τριών πόντων, άστοχο, ο Αναγνωστόπουλος δεν θα μπορέσει το επιθετικό rebound. Κοντούδης. Στη συνέχεια θα μπερδευτεί και ο Εφταθιάδης εκεί. Λάθη εκατέρωθεν στις τελευταίες φάσεις και τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στον Κοντούδη, νομίζω. Από τον διαιτητή. Μία βολή λοιπόν για την ομάδα των τρικάλων, την οποία θα εκτελέσει ο Βαμπάτσικος από την τεχνική ποινή που χρεώθηκε νωρίτερα ο Κοντούδης. 49-46. Το τρίκαλα στο συν 3. Και η κατοχή της μπάλας είναι για τους γηπεδούχους με τον Μπουργανό. Μπουργανός θα βρει τον Νέση. Ο Νέσης για τον Αναγνωστόπουλο. Αναγνωστόπουλος θα γυρίσει, θα πετάξει την μπάλα στο καλάτι. Είναι άστοχος το rebound από τον Ντόναλτσον. Και τώρα Κοντούδης. Σκουλίδας για τον Γοργόνη. Ντόναλτσον. Σαχπατζίδης θα κοπεί και η μπάλα είναι τρίκαλα, όπως θα δείξει ο ρέφερι. 1 και 35 ακόμη.
Για το δεκάλεπτο τα Τρίκαλα που προηγούνται με 49-46. Χειροκρότημα από τους θεατές που βρίσκονται εδώ στο κλειστό της Κατσιμίδου και έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι από την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα των Τρικάλων στο σημερινό δύσκολο μάτς. Τσαβές. Τσαβές θέλει να βρει τον Μπαμπάτσικο. Θα γίνει το λάθος εκεί. Θα το εκμεταλλευτούν οι παίχτες της Λευκάδας. Ο Ντόναλτσον, ο οποίος διστάζει για τρεις. Κοντούδης. Γοργόνης, θα κερδίσει το φάουλ. Χαμηλά από τον Τσαβέ. Θα παραφέρει την μπάλα ο Ντόναλτσον. Κοντούδης. Το jump shoot είναι εύστοχο από τον Σαχπατζίδη, 49-48. Στον πόντο θα μειώσει η ομάδα της Λευκάδας. Τελευταίο λεπτό, 50 δευτερόλεπτα ακόμη. Τσαβέζ δοκιμάζει για 3, είναι άστοχος. Rebound από τον Σκουλίδα. Ντόναλτσον. Ντόναλτσον, θα δούμε, θα πάρει ο ίδιος αυτή την επίθεση, θα δοκιμάσει για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τον Αναγνωστόπουλο και φάουλ που θα χρεωθεί ο Γοργόνης. Τέταρτο ομαδικό για την Λευκάδα. Στις 2 δεύτερα ακόμη για το φινάλε του 3ου δεκαλέπτου. Ο χρόνος που θα είναι όλος για την ομάδα των Τρικάλων. Τσαβές. Τσαβές κατάει, θα δώσει για τον Μπουργανό. Αυτός για 3 και θα βάλει ένα κρίσιμο τρίποντο, το οποίο θα φέρει στο C4 τα Τρίκαλα. Το σπάει να πατήσει ο Ερμίδης, αλλά ήταν άστοχος. Ο Γοργόνης, με συγχωρείτε, ήταν αυτός ο οποίος έριξε το τρίποντο αυτό για την ομάδα της Λευκάδας. Στο 3ο δεκάλεπτο θα τελειώσει με τα Τρίκαλα προηγούμενα με σκορ 52-48. Και αναμένεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και αμφίροπο τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστροφή στο παρκέ για τις δύο ομάδες για το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Τελευταίο κρίσιμο δεκάλεπτο που θα καθορίσει το ποιος από τους δύο θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος. 52-48 το προβάδισμα για την ομάδα των Τρικάλων. Και επαναφορά της μπάλας για την Λευκάδα με τον Γοργόνη.
Γοργόνης επαναφέρει για τον Ερμίδη. Ερμίδης για τον Σκουλίδα. Γοργόνης. Ντόναλσον. Την μπάλα έξω στον Ερμίδη. Και τελείωνε ο χρόνος, τελικά θα κλέψει την μπάλα ο Μπουργανός. Κολότσιος και πάλι για τον Μπουργανό. Τσαβές. Τσαβές θα βγάλει έξω στον Κολότσιο. Δοκιμάζει για τρεις, θα δύσκολο το σου. Τελικά επιθετικό rebound από τον Τσαβέ. Θα πάει μέχρι το καλάθι, θα στοχίσει το rebound από τον Σακπατζίδη. Και γρήγορα τώρα η Λευκάδα με τον Ντόναλτσον να πηγαίνει μέχρι το καλάθι και να κερδίζει το φάουλ που θα τον στείλει τη γραμμή, στη γραμμή των βολών. 9 και 7 για το τέλος του παιχνιδιού. Παραμένει το 52-48. Οι διαιτητές οι οποίοι έχουν μια διαβούλευση εκεί, προφανώς αν το φάουλ θα αναβαθμιστεί ή όχι. Αρχικά δόθηκε απλό φάουλ. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και τελικά είναι απλό φάουλ. Δύο βολές για την ομάδα της Λευκάδας. Συγγραμμή τον βολόν ο Ντόναλτσον. Ενώ στο μάτς θα περάσει ο Βουλγαρόπουλος και πάλι στη θέση του Γοργόνη. Θα ψηλώσει το σχήμα του ο κύριος Καλαμπάκος. Ντόναλτσον θα βάλει την πρώτη βολή, θα μειώσει σε 52-49. Θα βάλει και τη δεύτερη ο Αμερικανός που είναι ψύχρεμος και θα μειώσει σε 52-50. 9 και 7 ακόμη. Μπουργανός. Αναγνωστόπουλος. Κολότσος. Τσαβές. Μπουργανός. Έχουμε φάουλ το οποίο θα κερδίσει από τον Ντόναλτσον. Και θα παραχωρήσει τη θέση του Μπουργανό στον Κουάμπα που μπαίνει και πάλι στο ματς. Θα ψηλώσει και ο Χάρης Φόρος στο σχήμα του. Παναφορά της μπάλας για τους γηπεδούχους. Καθαρίζεται ξανά το παρκέ, γι' αυτό έχουμε αυτή τη μικρή διακοπή. Και επαναφορά τώρα με τον Αργυρούλη για τον Τσαβέ. Τσαβές. Πάει μέχρι το καλάθι, θα βγάλει την μπάλα έξω τελικά, δεν ακολουθούσε κανένα στην φάση. Εδώ ένα, θα λέγαμε, αχρίαστο λάθος από πλευράς Τρικάλων, που δίνει την κατοχή της μπάλας στην Λευκάδα. Ερμίδης. Βουλγαρόπουλος. Σκουλίδας, Βουλγαρόπουλος.
Ερμίδης, jump shoot, άστοχο επιθετικό rebound όμως και από κοντά ο Σαχπατζίδης θα φέρει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια 52-52, 8 και 10 για το τέλος του αγώνα. Αναγνωστόπουλος, Γουάμπα, αστοχή ένας ένα κοντινό και θεωρητικά εύκολο shoot. Διστάζει ο Σαχπατζίδης, Ντόναλσον, Βουλγαρόπουλος, θετικό φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Κολότσος, δίνει την κατοχή στην τρικαλινή ομάδα. ...52-52 το μάτς στην κόψη του ξεδαφιού, 7-49 για το τέλος του αγώνα. Τσαβές, Αναγνωστόπουλος, Αργυρούλης, δεν θα βρει στόχο από κοντά, ο Ντόναλτσον θα κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα της Λευκάδας. Σκουλίδας, Ντόναλτσον, κάνει την τρίπλα και θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι εκεί, με το οποίο η ομάδα της Λευκάδας παίρνει το προβάδισμα με 52-54. Πάμε αμέσως σε time out, το οποίο καλεί ο Χάρης Φόρος, 7-17 πριν το φινάλε του αγώνα. Λέγαμε νωρίτερα για την ομάδα της, της ομάδας μάλλον της Λευκάδας, καθώς το νησί φέτος έχει την πολυτέλεια να πανηγυρίζει πάρα πολλές επιτυχίες και να έχει ομάδες σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Ποδοσφαιρικά ο Τηλικράτης για πρώτη φορά στην ιστορία του συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Super League 2. Από την άλλη, Δόξα Λευκάδας επέστρεψε στην Elite League μετά την περσινή άνοδο, ενώ υπάρχει και η ομάδα της Νίκης Λευκάδας, η γυναική ομάδα μπάσκετ του νησιού, που παίζει στην Α Εθνική, στην πρώτη κατηγορία, στην Α1 κατηγορία γυναικών. Αν μη τι άλλο, έχουν κάθε λόγο φέτος να είναι ικανοποιημένοι από τις ομάδες τους εκεί στην Λευκάδα. Σήμερα εδώ πάντως τα Τρίκαλα μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει έτσι να δυσκολέψουν αρκετά την ομάδα του νησιού, που προηγείται αυτή τη στιγμή 52-54, νωρίτερα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 52-48, και να δούμε εάν τα Τρίκαλα θα καταφέρουν έως το τέλος να διεκδικήσουν την νίκη πρόκριση. Ουάμπα, Κολότσος, Τσαβές, Τσαβές, κατοχή θα περάσει για την ομάδα της Λευκάδας, το λάθος εδώ που έγινε ο πλευράς Τρικάλων. Παναφέρει ο Σκουλίδας, Ερμίδης, προσπάθησε να κλέψει ο Κολότσιος, ο Ντόνας θα κρατήσει την κατοχή. Στη γωνία το σουτ άστοχο από τον Σαχπατζίδη, την μπάλα θα περάσει εκτός, η κατοχή είναι για την τρικαλινή ομάδα. Αργυρούλης, Τσαβές, το σουτρίο πόντων από τον Νέση είναι εύστοχο, 55-54, τα Τρίκαλα και πάλι μπροστά, 6-25 ακόμη. Προμηνύεται ένα πολύ αμφίροπο, ένα Grand Guignol φινάλε. Κλέβουν τα Τρίκαλα με φάουλ όμως που θα χρεωθεί ο Αργυρούλης επάνω στον Σαχπατζίδη. Κατοχή έτσι θα παραμείνει στους φιλοξενούμενους.
Παναφορά της μπάλας με τον Ντόναλτσον. Δεν μπορεί να βρει στήριγμα. Τελικά θα περάσει την μπάλα στον Σκουλίδα. Τώρα ο Ερμίδης είναι αυτός. Σαχπατζίδης. Ο Τσαβές θα του κλέψει την μπάλα. Φάουλ όμως, που θα χρεωθεί ο playmaker των Τρικάλων. Το τέταρτο ομαδικό φάουλ για τα Τρίκαλα μπάσκετ. Από το επόμενο φάουλ η Λευκάδα θα πάει στην γραμμή των Βολών. Τώρα πάντως έχουμε αυτό το φάουλ που στέλνει στις βολές τον Σαχπατζίδη, καθώς ήταν πάνω στην προσπάθεια, έτσι χρεώθηκε, γιατί τα Τρικάλα δεν έχουν φτάσει στα 5 ομαδικά. Αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ τους. Δύο βολές για τον Σαχπατζίδη. Θα βάλει την πρώτη και θα ισοφαρίσει 55-55. Άστο και η δεύτερη, rebound από τους παίχτες των Τρικάλων. Τσαβές, Κολότσος, Γουάμπα. Γουάμπα για τον Τσαβέ, ο οποίος θα προλάβει και θα γυρίσει ξανά στον Γουάμπα. Αλλά 8 δεύτερα για τα Τρίκαλα, Ντέσις θα κοπεί. Και τώρα ο Ντόναλτσον πάει μόνος μέχρι το καλάθι, θα το πετύχει. Θα πάρει και φάουλ εδώ. Ένα πολύ κρίσιμο καλάθι που πετυχαίνει ο Ντόναλτσον και παλιγαρίζει ο καλάθι, καθώς πήρε την μπάλα και μόνος του πήγε μέχρι το καλάθι, ευστοχώντας και παίρνοντας και το φάουλ, το μάξιμο που μπορούσε να πάρει. Ο Ντόναλτσον, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Θα στοχίσει όμως την βολή. Rebound από τον Νέση. 55-57 και εδώ θέλουμε 5,5 λεπτά. Γουάμπα. Τσαβές. Μπάλα έξω στον Κολότσο. Αυτό σηκώνεται για τρεις και θα βάλει ένα δύσκολο τρίποντο από τη γωνία. Θα γίνει το 58-57. Τα Τρίκαλα ξανά μπροστά. Και τώρα έχουμε επιθετικό φάουλ στον Ντόναλτσον. Τα Τρίκαλα, τα οποία προηγούνται με ένα πόντο και έχουν και την κατοχή της μπάλας, σε μια κρίσιμη επίθεση τώρα για τους γηπεδούχους. Τσαβές, Νέσης. Το jump shoot από τον Νέση είναι άστοχο, ο ίδιος παίρνει το rebound και θα πάρει το foul για να πάει στη γραμμή των Βολών. Μεγάλο μάτς. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Παρακολουθείτε διαδικτυακά μέσω του trikalascore.gr. Συγκλονιστικό παιχνίδι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάρα πολύ αμφίροπο μάτς. Τρίκαλα στη γραμμή των Βολών. Με τον Νέση, ο οποίος βάζει την πρώτη. 59-57. Μέσα και η δεύτερη. 60-57. Στο C3. 4-57 ακόμη. Ερμίδης. Ντόναλτσον. Ερμίδης. Ντόναλτσον. 3 δεύτερα ακόμη. Πάει μόνος του. Τελικά ο Σαχπατζίδης είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την assist και θα μειώσει στον πόντο. 60-59. 4-25 ακόμη. Ο Τσαβές αστοχεί εξ επαφής στο rebound. Εκεί, αλλά η κατοχή όμως θα δοθεί στους παίχτες της Λευκάδας, καθώς ο παίχτης των Τρικάλων βρήκε την μπάλα με το πόδι στην προσπάθειά του εκεί να πάρει το rebound. Άλλα 4-20 για το φινάλε.
60-59. Ο Ερμίδης θα βρει τελικά τον Γοργόνη. Και πάλι Ερμίδης. Γοργόνης. Μπάλα βγαίνει έξω. Το jump shoot από τον Σαχπατζίδη. Προσπάθησε εκεί εξ επαφής ο Βουλγαρόπουλος, που τελικά πήρε το foul, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς Τρικάλων. Ο Βουλγαρόπουλος, ο οποίος κρατάει και το πόδι του εκεί, έχει κάποια ενόχληση στο γόνατο. Ο σέντερ της Δόξας Λευκάδας. Ο Βουλγαρόπουλος θα πάει στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές και εδώ θέλουμε ακριβώς 4 λεπτά ακόμη. Θα βάλει την πρώτη και θα ισοφαρίσει 60-60 το μάτς. 4 λεπτά πριν το τέλος, ξεκινάει από την αρχή. Μέσα και η δεύτερη, 60-61. Παναφορά με τον Τσαβέ. Κολότσιος. Τσαβές. Ουάμπα. Τσαβές. Μπάλα έξω στον Αργυρούλη, που θα πάρει το... Όχι, πάρει σε γραμμή. Πάρει στην τελική γραμμή τελικά. Κατοκίνη για την Λευκάδα. Και δόθηκε η τεχνική ποινή, νομίζω, στον πάγκο των Τρικάλων. Διαμαρτυρίες εκεί. Ο Ντόναλτσον πηγαίνει για να εκτελέσει μία βολή και η κατοχή θα είναι για την Δόξα Λευκάδας. ...60-62 από τον Ντόναλτσον, 3-45 ακόμη. Εδώ μια κρίσιμη φάση αυτή, που η ομάδα της Λευκάδας κέρδισε την κατοχή και πήρε και την τεχνική ποινή. Οι φιλοξενούμενοι έχουν και την κατοχή τώρα με τον Ντόναλτσον, επαναφέρει Ερμίδης. Ερμίδης θα βγάλει στον Ντόναλτσον και πάλι, Ερμίδης. Γοργόνης. Η μπάλα είναι εκτός για την Λευκάδα, που έχει 9 δευτερόλεπτα. 3-29 για το τέλος. ...60-62 το σκορ, Ντόναλτσον επαναφέρει την μπάλα. Ερμίδης. Ντόναλτσον. 4 δεύτερα ακόμη. Τελικά βήματα που θα κάνει ο Ερμίδης, ο οποίος εκεί, βλέποντας ότι ο χρόνος έφτανε προς το τέλος του, προφανώς κάπως αγχώθηκε και μπερδεύτηκε, κάνοντας αυτό το λάθος, το οποίο θα φέρει την κατοχή στους Τρικαλινούς. 3-23. Με το σκορ στο 60-62. Τσαβές. Τσαβές αλλάζει με τον Αναγνωστόπουλο. Γυρίζει ο Αναγνωστόπουλος, βγάζει την μπάλα έξω. Τσαβές. Ουάμπα. Καλάθι, άστοχο. Το σούτ από τον Ουάμπα. Rebound από τον Ντόναλτσον. Ερμίδης, Βουλγαρόπουλος, Ντόναλτσον για τον Βουλγαρόπουλο,
ο οποίος εδώ μπερδεύτηκε, γιατί θα γινόταν κάτω από τις μπάλες σε ένα σημείο που είχε μεγάλο αβαντάζ ύψους και θα μπορούσε να πετύχει το καλάθι. Ωστόσο, το λάθος εδώ από τον ψηλό της Δόξας, 2-43 ακόμη, το σκορ στο 60-62. Τσαβές. Γουάμπα. Γουάμπα δοκιμάζει για τρεις, είναι άστοχος. Ένα βιαστικό σουτ που πήρε ο Γουάμπα, θα μπορούσε εδώ λίγο να περιμένει. Το είναι σουτάρι υποπίεση. Ερμπίδης. Γοργόνης. Γοργόνης. Σαχπατζίδης. Τελευταίο δευτερόλεπτο, θα στοχίσει ο Σαχπατζίδης. Το rebound πήρε ο Αγνωστόπουλος. Γουάμπα. Αναγνωστόπουλος, Τσαβές. 1:50 ακόμα. Τσαβές, Αναγνωστόπουλος. Θα γυρίσει ο Αναγνωστόπουλος. Η μπάλα είναι για τη Λευκάδα. Με 1:43 να υπολείπεται μέχρι το τέλος. Εδώ ο Βαβάτσικος διαμαρτύρεται. Λευκάδα που έχει ένα αβαντάζ 2 πόντων και έχει και την κατοχή της μπάλας. Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη επίθεση για το παιχνίδι. Ερμίδης. Γοργόνης. Ερμίδης. Προσπάθεια από τον Γοργόνη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Θα στοχίσει στην προσπάθεια. Κερδίζει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από την κερκίδα για αυτή την υπόδειξη του διαιτητή. Υπάρχει μια κινητικότητα εκεί προς τη γραμματεία. Βλέπουμε και τον πρόεδρο των Τρικάλων, τον κύριο Σκρέτα, να πηγαίνει και να λέει κάτι εκεί στον κομισάριο του αγώνα. Δεν ξέρω το αν έχει δοθεί εκτός από φάουλ ή κάτι άλλο. Οι διαιτητές οι οποίοι πάλι συσκέπτονται να δούμε τι θα δώσουν. Αρχικά υπήρξε η υπόδειξη για φάουλ υπέρ της Λευκάδας για 2 βολές. Τελικά δόθηκε και τεχνική ποινή υπέρ της Λευκάδας, γιατί είδα τον Ντόναλτσον που είναι στη γραμμή των βολών. Λοιπόν, τώρα πηγαίνει για μια βολή ο Ντόναλτσον και μετά θα έχουμε άλλες 2 βολές για την Δόξα. Ντόναλτσον, ο οποίος είναι ψύχρεμος και εύστοχος, θα κάνει το 60-63, 1:20 ακόμη. Και τώρα 2 βολές για τον Γοργόνη. Εδώ τώρα αυτές οι βολές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Πρώτη βολή εύστοχη και αυτός είναι ψύχρεμος. 60-64. Και
Και τώρα 60-65. Η Λευκάδα που αποκτά ένα σημαντικό αβαντάζ 5 πόντων, ενώ έχει αποβληθεί και ο Χάρης Φόρος από τον πάγκο των Τρικάλων, ο προπονητής. Εδώ τώρα το λάθος από τον Βαβάτσικο που θα βγει μαζί με την μπάλα εκτός τερέν. Το momentum είναι υπέρ της Λευκάδας, αν και υπάρχει χρόνος ακόμη, 1 και 8 για το τέλος, το σκορ είναι στο 60-65. Ντόναλτσον, Τσαχπατζίδης, Ντόναλτσον, μπρος πίσω από τον παίχτη της Λευκάδας, το λάθος εδώ. Κατοχή για τα Τρίκαλα, 55 δεύτερα για το τέλος. Τα Τρίκαλα τα οποία θα ψάξουν λογικά ένα γρήγορο σουτ τώρα για να μειώσουν την διαφορά. Κολότσος. Αναγνωστόπουλος. Θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει ο Βαβάτσικος, ο Κολότσος. Δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα εντός παρκέ. Η κατοχή είναι για την Λευκάδα. 43 δεύτερα ακόμη, το σκορ στο 60-65 και πάμε σε time out. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε για μια τελευταία φορά και τους χορηγούς σημερινής μας εντάτωσης. Στούντιος Κάτσενος στην Οικιάνα, το φιλαράκι ο Χρήστος ο Κάτσενος που παρακολουθεί εκεί με την παρέα του την αναμέτρηση στην Λευκάδα, όπως και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι της Δόξας, το νησί της Λευκάδας. Πληροτροφικές επιχειρήσεις Μπαλωμένος, οικογένεια Μπαλωμένος, Mall Coffee and Space στη Λευκάδα, βιολογικό μέλι Κόζιακα, Θάνου, Χιόνις Multi-Brand Fashion Store στη Λευκάδα και Bricks Cafe στη Λευκάδα. Ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά όλους αυτούς τους ανθρώπους που στήριξαν την προσπάθειά μας προκειμένου να βγει το παιχνίδι ζωντανά διαδικτυακά σήμερα μέσω του tricalascore.gr. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, συνεχίζονται προς τους διαιτητές που, να επαναλάβω, τον νωρίτερα απέβαλαν τον Χάρη Φόρο ο πλευράς πάγκου των Τρικάλων. Παναφορά της μπάλας με τον Γοργόνη. Ερμίδης. Ντόναλτσον. Δεν κάνουν φάουλ οι παίχτες των Τρικάλων. Ο χρόνος κυλάει. Θέλουμε 28 δεύτερα ακόμη για το τέλος. Ντόναλτσον θα πάει μέχρι το καλάθι. Αστοχή. Μπάλα είναι για τα Τρίκαλα. 21 δεύτερα ακόμη. Και το σκορ στο 60-65. Να δούμε αν τα Τρίκαλα προλαβαίνουν να μπουν στο μάτς ξανά. Δύσκολο βέβαια με τον χρόνο αυτό που υπολείπεται. Ξαβές. Πρέπει κάποιος να κάνει κάποιο τρίποντο τώρα. Ξαβές από πολύ μακριά θα το βάλει. 63-65. 12-8 ακόμη. Το φάουλ αμέσως επάνω στον Ντόναλτσον. Ένα δευτερόλεπτο μόλις θα κυλήσει. Να λοιπόν που αυτό το τρίποντο του Ξαβέ, τα Τρίκαλα κατάφεραν και πάλι να μπουν στο παιχνίδι. Το σκορ στο 63-65 και δύο βολές για τον Ντόναλτσον. Να δούμε τώρα πόσο θα είναι ψύχρεμος που πραγματικά η μπάλα καίει. Εάν βάλει και τις δύο βολές, λογικά το μάτς τελειώνει. Θα βάλει την πρώτη.
και τη δεύτερη θα τη βάλει 63-67. Έντεκα και 8 ακόμη, έχουμε νέο time out. Πάλι τα Τρίκαλα εδώ, αν θέλουν να έχουν ελπίδες, θα πρέπει να εκδηλώσουν μια πολύ γρήγορη, να κάνουν ένα πολύ γρήγορο σουτ, το οποίο θα είναι εύστοχο και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να μην αφήσουν στον αντίπαλο σκοράρι. Πάντως η Δόξα Λευκάδας είναι η ομάδα που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση. Τα Τρίκαλα πάντως είναι γεγονός ότι πραγματοποίησαν κατάθεση ψυχής στο σημερινό παιχνίδι. Κατάφεραν να κοιτάξουν στα μάτια μια πάρα πολύ ποιοτική, πολύ πιο ποιοτική ομάδα που αγωνίζεται μια κατηγορία πιο ψηλά. Είπαμε ότι το κύπελλο Ελλάδος είναι ένας θεσμός που οι εκπλήξεις συμβαίνουν αρκετά συχνά. Παλαφορά της μπάλας από τον Βαβάτσικο. Βαβάτσικος θα κάνει το τριό πόντο, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Δεν θα το κάνει το Κατήρι και το παιχνίδι θα τελειώσει με το σκορ στο 63-67. Η Δόξα Λευκάδας θα περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την προσπάθεια που κατέβαλαν σήμερα. Το παιχνίδι το οποίο παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω του trikalascore.gr κατόπιν άδειας που μας παραχώρησε η ομάδα των Trikala Basket και έγγραφης άδειας που λάβαμε από την ΕΟΚ. Οι δύο ομάδες που θα πάνε στο κέντρο τώρα για να κάνουν το καθιερωμένο ΣΔΟ, αφού πρώτα συγχαρούν τους διαιτητές, σίγουρα οι τρικαλινοί φίλαθλοι που βρέθηκαν εδώ θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι από την εικόνα που παρουσίασαν τα Τρίκαλα. Νομίζω ότι με την σημερινή του εμφάνιση τα Τρίκαλα δείχνουν ότι είναι φτιαγμένα για πάρα πολύ ψηλά φέτος. Ακόμη και για την υπέρβαση που αναφέρει άνοδος στην Elite Link. Αν και πηγαίνουν όλοι με πολύ χαμηλούς τόνους. Το ΣΔΟ από την ομάδα της Λευκάδας. Και τώρα θα έχουμε και την ομάδα των Τρικάλων στο καθιερωμένο ΣΔΟ. Και κάπως εδώ, με αυτές τις εικόνες που βλέπετε, η μετάδοσή μας θα φτάσει στο φινάλι της. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας αυτό το γεμάτο μπασχετικό δίωρο, το Trikala Score, το οποίο θα είναι κοντά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ της περιοχής μας σε όλη τη διάρκεια της σεζόν με τέτοιου είδους διαδικτυακές μεταδόσεις. Να είστε καλά, καλό βράδυ.